Πάμε στο συνεχιζόμενο άλλο μεγάλο πόλεμο στη Γάζα. Πριν λίγη ώρα σε δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, κάνει λόγο ότι η προοπτική εκεχηρίας βρίσκεται στο χείλος κατάρρευσης. Μιλάμε για ένα σχέδιο καινούριο που έχουν παρουσιάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ισραήλ, το οποίο προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, το οποίο επισήμως τουλάχιστον ήδη η Χαμάς έχει απορρίψει. Ωστόσο, συνεχίζονται κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Ο Μπλίνκεν, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πηγαίνει στο Κάιρο σήμερα. Θα πάει και στην Δόχα, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των διαπραγματευτών ώστε να υπάρξει μία εκεχηρία. Σύμφωνα μάλιστα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το σχέδιο, το αμερικανικό σχέδιο, έχει φτάσει στα χέρια του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη πλέον της Χαμάς, που κρύβεται βέβαια στα τούνελ της Γάζας και περιμένουν την απάντησή του, αλλά εικάζεται ότι θα είναι αρνητική. Και ένα από τα, φαίνεται να είναι ένα από τα σημεία τριβής, η επιμονή του Ισραήλ να ελέγχει τα σύνορα Αιγύπτου και Γάζας. Πρόκειται για δύο διαδρόμους, του διαδρόμου Φιλαδέλφια και του διαδρόμου Νετσαρίμ, φοβούμενο βέβαια ότι αν δεν ελέγχει τα σύνορα αυτά θα υπάρξει ένας επανεξοπλισμός της Χαμάς και κίνδυνος να υπάρξουν νέα επεισόδια τύπου 7 Οκτωβρίου. Φαίνεται ότι το αμερικανικό σχέδιο αποδέχεται κάποια παρουσία των Ισραηλινών δυνάμεων στα δύο αυτά, στους δύο αυτούς θα λέγαμε διαδρόμους ασφαλείας. Από την άλλη, η Χαμάς επιμένει να υπάρξει μια πλήρης εκεχηρία και αποχώρηση, παντελής αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη λωρίδα της Γάζας. Να θυμίσω ακόμα ότι χθες ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τις ορούς 6 ομήρων που έχασαν τη ζωή τους όντας όμηροι στα χέρια της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Ένα γεγονός το οποίο μεταξύ άλλων έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση των συγγενών των θυμάτων αυτών. Διαδήλωσαν χθες ξανά στο Τελαβίβ και απέκλεισαν κεντρική οδική αρτηρία. Κατηγορούν την κυβέρνηση Νετανιάου ότι στην ουσία έχει εγκαταλείψει τους ομήρους, ότι θα μπορούσε με τη συμφωνία του Νοεμβρίου οι συγκεκριμένοι τουλάχιστον όμηροι, οι οποίοι ήταν και μεγάλης ηλικίας και φέρεται ότι ήταν ακόμα ζωντανοί τότε, να είχαν απελευθερωθεί. Μάλιστα, κάποιοι από τους συγγενείς των ομήρων κατηγορούν τον Νετανιάου ότι δεν ασχολείται μάλιστα με τους συγκεκριμένους ομήρες λόγω των αριστερών πολιτικών τους πεπιθήσεων. Είναι και αυτό λοιπόν ένα μείζον θέμα. Μένει να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο τις επόμενες ημέρες όσον αφορά την εκεχηρία, ή θα συνεχιστεί το σύριαλ, ή θα έχουμε και μια οριστική κατάρρευση. Και βέβαια να θυμίσω ότι συνεχίζει να επαπειλούνται τα αντίπεινα του Ιράν. Μάλιστα, οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης σε μια ανακοίνωσή τους είπαν ότι μπορεί να πάρει καιρό, ναι, να εκδηλωθούν τα αντίπεινα. Είναι προφανές πάντως ότι το Ιράν κάτω από τη διεθνή πίεση έχει προς το παρόν κρατάει χαμηλό και ίσως είναι και ίσως ο νέος πρόεδρος, ίσως Μωυσή, που είναι χαμηλών τόνων, έτσι, δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ... Νομίζω δεν είναι τόσο αυτό, γιατί στην ουσία το Ιράν το κυβερνάει ο ανώτατος εθνικός, ναι, ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ, αλλά είναι προφανές ότι το Ιράν ζυγιάζει όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και πολιτικοδιπλωματικά τις αντιδράσεις του. Δεν θέλει να διατηρήσει τις γέφυρες που έχει με τη Δύση και πιθανότατα περιμένει κιόλας να δει αν θα βγει κάποιος λευκός καπνός από τις συνομιλίες στη λωρίδα της Γάζας. Είναι προφανές ότι αν, παρόλο που δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο με τις νεότερες πληροφορίες, αλλά είναι προφανές ότι αν υπάρξει συμφωνία εκεχηρίας στη λωρίδα της Γάζας, αυτόματα θα υπάρξει πιθανότατα εκτόνωση καταρχήν και στο μέτωπο του Λιβάνου και τη δράση της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται το Ιράν, και ίσως και το Ιράν κατά κάποιο τρόπο κρατήσει χαμηλούς τόνους και δεν προβεί στα αντίπεινα που κατά καιρούς έχει απειλήσει.